Γεια σας! Επέστρεψα μετά από αρκετό καιρό, ούτε και εγώ θυμάμαι πότε ήταν το τελευταίο μου βίντεο. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Είχα 2 εβδομάδες πρακτική σε νηπιαγωγείο. Τελικά έγιναν 3. Δεν με χάλασε καθόλου, ίσα. Πέρασα υπέροχα και θα πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ να βλέπω τα παιδάκια μου. Μέσα σε αυτές τις εβδομάδες που λείπω από το YouTube, έχω αρρωστήσει, είμαι ήδη άρρωστη, επομένως αν βήξω 1000 συγγνώμη, είμαι ακόμα άρρωστη μάλλον. Σας έχω βάλει τρανκύλα, J Balvin λέτρα, δεν ξέρω πώς λέγεται, όχι δημιουργός, δεν ξέρω, μπορεί και ο ίδιος να το έχει γράψει, το έχω ψάξει. Τρανκύλα λέγεται το κομμάτι. Είναι έτσι στα ισπανικά, πολύ ωραίο, πολύ του στυλ μου. Λοιπόν, ας μην περί αυτό λογώ. Σας έχω ένα haul. Μίνι δεν ξέρω αν είναι, γιατί έχω διάφορα πράγματα που έχω πάρει το τελευταίο καιρό. Αρκετά, δε όντως. Να αρχίσω από προϊόντα για το πρόσωπο. Πήρα την αγαπημένη μου Johnson κρέμα για κανονική ή μεικτή επιδερμίδα στα 50 ml. Είναι η σειρά Daily Essentials, 24ωρη υδατική κρέμα προσώπου και ματιών, γι' αυτό το πήρα περισσότερο. Αλλιώς έτεινα σε κάποια σαν την Bioten. Έχει SPF 15, όχι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι κάνει, πάρα πολύ υδατική, την αγαπώ χρόνια, από πάρα πολύ μικρή έπαιρνα και της νύχτας. Κανονικά έχει, αν θυμάμαι καλά, 6,5 με 7, εγώ την πήρα με έκπτωση 40% κάτω από 4, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ήταν 3,94, κάτι τέτοιο. Μου αρέσει πάρα πολύ, σας λέω χρόνια την έπαιρνα. Και πήρα και την κρέμα νύχτας. Είναι από την νέα σειρά. Είναι η Daily Essentials, η Radiant Essentials. Εκείνη είναι η Daily Essentials. Όπα, θα πέφτε. Νομίζω φαίνεται η διαφορά. Καλά, εξωτερικά είναι εμφανέστατη, δεν το συζητώ. Γράφει Bedtime Beauty και είναι πλούσιο κρέμα ανοιχτός. Είναι σε ένα πολύ πιο ωραίο κουτάκι, πολύ ελαφρύ, πλαστικό. Και αυτή στα 50 ml. Και αυτή είχε την ίδια τιμή. Είναι καταπληκτική και αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή είχε, αν θυμάμαι καλά, 6,5-7. Και αυτή την πήρα και γύρω στα 4. Περιποίησης προσώπου. Έχω πάθει πλάκα. Πήρα αυτό εδώ, πάλι από τη νέα σειρά της Johnson. Της Radiant Essentials. Συγγνώμη. Melt Away. Foaming Cleansing Mousse. Δηλαδή είναι mousse. Αφρός. Κρεμόδες αφρός καθαρισμού. Καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει. Έχει νερό από άνθος για σεμνιού και γάλα παπάγιας. Πρώτη φορά παίρνω αφρό με τον οποίο ξεβγάζω το μακιγιάζ και το πρόσωπο ταυτόχρονα. Δεν ήξερα. Είχα ακούσει για αφρούς καθαρισμού, ιδιαίτερα για αυτό της Απιβίτα. Αλλά δεν ήξερα ότι όντως καθαρίζει και μάλιστα και τα μάτια. Και μάλιστα αυτός εδώ δεν γράφει τίποτα για τα μάτια. Δεν αναφέρεται καθόλου στα μάτια. Ούτε κάνει, ούτε δεν κάνει. Απλά λέει ότι είναι και για διάβροχο μακιγιάζ. Και εγώ μια μέρα μέσα στο μπάνιο μπήκα βαμμένη και επιχείρησα να το βάλω και στα μάτια. Και βγαίνοντας, είχα λίγο μάσκαρα κάτω. Πηγαίνω να βάλω σε ένα βαμβακάκι το νοτική λοσιόν, της Γκαρνιέ, το Μισελέρ. Και βλέπω ότι δεν βγαίνει από το πρόσωπο τίποτα, ούτε καν λίγο εκρού χρωματάκι, τίποτα, έχει καθαρίσει πλήρως. Το έχω λιώσει, έχω ενθουσιαστεί, έκανε
Πόσο έκανε? Πρέπει να έκανε 5 ευρώ. Και αυτός είχε έκπτωση, δηλαδή νομίζω γύρω στα 3,5 τον πήρα τελικά. Ήταν όλα τα προϊόντα της Johnson μείον 40%. Και στα σούπερ μάρκετ και στο Honda Center. Συγγνώμη, είμαι όλη μέρα έξω πάλι, σε... περνάω δύσκολες μέρες. Έχω ενθουσιαστεί με αυτό το προϊόν και σίγουρα θα το ξαναπάρω και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω γενικότερα γαλακτώματα και λοσιόν και δεν παίρνω μόνο αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα αγαπημένα μου πομπών, τα οποία πάλι έχω λιώσει, του Grand Masuti, Nature Touch, 100% αγνό βαμβάκι, 70 κομμάτια, δεν ξεφτίζουν, δεν σκίζονται, ανθεκτικότατα, μαλακά, ακριβώς οι ίδιες όψεις μπρος-πίσω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και έχουν στα 1 ευρώ. 1 ευρώ, 1 και 20 έχουν. Μπορεί να λέω και πολύ. Συνεχίζω με το απόκτημα που ήθελα πάρα πολύ. Τώρα θυμήθηκα ότι ξέχασα να φέρω. Δεν πειράζει. Είναι αυτό εδώ, της Lipozan. Στο εξωτερικό είναι της Nivea από ό,τι ξέρω. Το Lip Butter Vanilla and... Βανίλια και μακαντέμια. Είναι στα 20 ml. Μυρίζει υπέροχα. Είχε 3 ευρώ, 2,90. Είναι αυτό εδώ. Μυρίζει καταπληκτικά, πάρα πολύ ενδετικό. Θέλει πολύ λίγη ποσότητα, αλλιώς έχετε ένα στρώμα λίπους στα χείλια σας, επομένως κρατάει πολύ καιρό. Το έχω ήδη 2 εβδομάδες και βάζω καθημερινά. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Δεν λείπει τίποτα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο επόμενο που ήταν δώρο. Το Baby Lips. Κάτι μου λέει ότι σας το έχω ξαναδείξει, αλλά... Είναι αυτό εδώ το φούξιο χρωματάκι. Καλά, μην φανταστείτε ότι βγαίνει φούξια. Αλλά αφήνει ένα πολύ ωραίο χρώμα, υπέροχο άρωμα. Να πω την αλήθεια μου, σαν ενυδάτωση δεν κάνει και τίποτα τραγικό. Ειδικά για 4 ευρώ είναι πανάκριβο. Μου το έκανε δώρο η φίλη μου η Εύη και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τώρα στενοχωρέθηκα που δεν έχω φέρει να σας δείξω ένα προϊόν καρά αγαπημένο. Ξεκινώ με το κρεμοντούς. Κρεμόδες ντους της Bioten, το οποίο το είδα και λέω έγραφε προσφορά γνωριμίας μείον 1 ευρώ και κανονικά έχει 3 και το είχε 2, έτσι νομίζω πήγαινε, 400 ml. Ωραία. Είναι, να σας πω τώρα, είπαμε της Bioten με τα ξένια λάμψη και είναι με cocoa butter, δηλαδή βούτυρο κακάο, και με μακαντέμια. Η μυρωδιά του είναι σαν ζαχαροπλαστείο, σαν μπισκότο, σαν τσουρέκι, σαν κι εγώ δεν ξέρω τι. Μυρίζει καραμέλα, βανίλια, όλα όλα. Υπέροχο, θεϊκό, φανταστικό. Το έβαλα στο μάτι, γενικά ήθελα να δοκιμάσω κάποια πράγματα της Bioten που δεν είχα δοκιμάσει σχεδόν τίποτα. Και είναι 100% οργανικό, περιέχει σε butter. Και έλεγα ότι θέλω να αγοράσω ένα αφρόλουτρο που δεν είναι το τυπικό αφρόλουτρο, ένα απλό ότι να είναι για καθημερινή χρήση. Να είναι κάτι ιδιαίτερο, μια φορά. Ποτέ δεν είχα πάρει κάτι ιδιαίτερο. Το πήρα τελικά, ενθουσιάστηκα. Θέλω συνέχεια να είμαι στο ντουζ. Και έκανα την κίνηση ματ. Τώρα να πάω να το φέρω. Μπορώ να κάνω θόρυβο. Τέλος πάντων, είναι ακριβώς η ίδια συσκευασία. Και μιλάω για την κρέμα σώματος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, νομίζω... συγγνώμη. Νομίζω είναι στα 200 ml. Δηλαδή να πηγαίνει κάπου εδώ. Και πιο λεπτό. Το έχω μέσα, αλλά δεν θέλω τώρα να σηκωθώ.
ακριβώς η ίδια πατέντα, ακριβώς το ίδιο προϊόν σε κρέμα σώματος. Εγώ δεν φοράω ποτέ κρέμα σώματος, ούτε το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι. Και πραγματικά άρχισα να φοράω κρέμα σώματος. Η κρέμα σώματος ήταν ακριβή. Στα 200 ml, αν θυμάμαι καλά ότι είναι 200, είχε 4 ευρώ. Θυμάμαι ότι ήταν σχεδόν αντίστροφα, δηλαδή στα 2 ευρώ 400 ml και στα 4 ευρώ 200 ml κρέμα σώματος. Νομίζω ότι ναι, τόσο ήτανε. Βέβαια, είναι σοκαριστική. Ήθελα να πάρω και κρέμα χεριών, αλλά δυστυχώς είναι λίγο διαφοροποιημένες οι κρέμες για τα χέρια. Δηλαδή, έχει μακαντέμια με, όχι βανίλια, με κάτι άλλο. Είναι λίγο διαφορετική μυρωδιά. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε και δεν την πήρα. Ήταν και πολύ ακριβή, αν θυμάμαι καλά, για κρέμα χεριών. Είχε 3. Δεν είμαι και σίγουρη. Συνεχίζουμε. Να πάω για προϊόντα μαλλιών. Πήρα αυτό εδώ το conditioner της Schwarzkopf Gliss, με υγρή κερατίνη. Είναι για την προστασία, φροντίδα και λάμψη του χρώματος για βαμμένα μαλλιά. Είμαι αντάβιες, πηγαίνει στα 200 ml, βγαίνει στα 200 ml, συγγνώμη. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μυρωδιά κομμωτηρίου θα έλεγα. Το είχε προσφορά τα Gliss. Πρέπει να είχε 2 ευρώ το conditioner, πάρα πολύ καλά νομίζω, ειδικά για Schwarzkopf. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το Super Soft, το σαμπουάν που παίρνω της Schwarzkopf, δεν μου πολύ αρέσει. Και με την πρώτη ευκαιρία, επειδή είναι πολύ γεμάτο μέσα, θα πάρω το Gliss, αυτό το ίδιο που σας έδειξα τώρα το conditioner, το σαμπουάν. Εγώ για ένα χρόνο και έπαιρνα το μαύρο με τα χρυσά γράμματα, που είναι για τα λεπορημένα μαλλιά, αν θυμάμαι καλά. Συγγνώμη, μιλάω και λίγο γρήγορα για να μην βγει τεράστιο. Και να είμαι πολύ ικανοποιημένη από τα Gliss γενικότερα. Δεν θεωρώ κάπως ακριβά όπως και τα LV. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε αυτό εδώ το απίστευτο απόκτημα γράφει σαν Silk, αλλά δεν είναι της γνωστής σειράς που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι πολύ οικονομική. Δεν ξέρω, μήπως είναι από το εξωτερικό. Σε ένα μαγαζάκι εδώ στη γειτονιά, συγγνώμη, σε ένα μαγαζάκι εδώ κοντά στα Γιάννενα που μένω, πήγαμε μέσα με τη φίλη μου την Εφη και βρήκαμε αυτό εδώ που έπεσε το μάτι της Εφης πάνω, που έγραφε Passionately Red, δηλαδή παθιασμένα κόκκινα. Είναι ένα conditioner ειδικευμένο για κόκκινα μαλλιά. Περιέχει φυσικό χύλισμα κανέλας που φημίζεται για τη βοήθεια που προσφέρει στα κόκκινα, στο πάθος και στη λάμψη τους. Γράφει ότι είναι για όλους τους τόνους του κόκκινου, για φυσικά ας πούμε μαλλιά, για μαλλιά με αντάβιες ή για ανοιγμένα με βαφή. Το πρώτο σαμπουάν είναι στα 200 ml, σαμπουάν, συγγνώμη, στα 200 ml, το πρώτο conditioner, με 2 ευρώ, είχε 3 και πήγαμε πριν λίγες μέρες και δεν υπήρχε κανένα. Και από ό,τι κατάλαβα δεν θα ξαναφέρουν. Δεν γράφει πουθενά αγγλικά, συγγνώμη, δεν γράφει πουθενά ελληνικά. Από ό,τι βλέπω εδώ παρασκευάζεται στο Λονδίνο και στην Ιρλανδία, δηλαδή μάλλον είναι Ιρλανδικό προϊόν και γράφει μόνο αγγλικά πάνω. Δεν ξέρω πώς έφτασε στα Γιάννενα από κάποια αποθήκη και δεν ξέρω αν θα ξανάρθει δυστυχώς. Χρειάζομαι πολλή ποσότητα και είναι το πρώτο conditioner που βάζω από τη ρίζα και όλους παραδόξους, παρόλο που έχω λιπαρά μαλλιά, δεν μου τα λιπαίνει. Πραγματικά, έχω ενθουσιαστεί. Τώρα από μυρωδιά ψιλομυρίζει κανέλα, αλλά όχι άσχημα. Πάρα πολύ ωραίο και κατευθείαν νιώθεις και έχεις κάνει ρεφλέ, και εγώ το βάζω σε κάθε λούσιμο. Δεν τα αφήνω πάνω για ώρα. Πάντως γράφει, αν το βρείτε αυτό πουθενά, γράφει ότι υπάρχει και στην ίδια σειρά σαμπουάν, αλλά και κρέμα
Μάλλον λιβόν κρέμα, γιατί δεν το λέει καθαρά. Αχ, ωραία. Συνεχίζω με μια απλή λίμα που έχω πάρει, χάρτινη, λεπτή, με είχε 1 ευρώ. Τις βολεύομαι χρόνια αυτές τις λίμες. Σας καθάρισα λίγο τοπικά αυτό το θεϊκό πινέλο. Όπως βλέπετε είναι flat. Flat, έτσι. Και κάνει μια κλίση έτσι περίεργη. Είναι το νούμερο 1. Είχε 1,5 ευρώ. Δεν έγραφε μάρκα πάνω, τίποτα. Είναι θεϊκό, σκληρό, πυκνό, υπέροχο. Θα τα πάρω όλα αυτή τη σειρά. Όλα έχουν 1 με 1,5 ευρώ τα πινέλα. Το βρήκα σε ένα μαγαζί με διάφορα είδη. Είμαι κάτι ενθουσιασμένη και το αγαπώ, το αγαπώ πραγματικά. Απλώνω τα πάντα εδώ σκιές, τα πάντα, είναι θεϊκό. Ούτε λερώνεσαι, ούτε σκονίζεσαι, τίποτα απολύτως. Συνεχίζω. Να σας βγάλω λίγο το σφιγγαράκι. Άρχισα πάλι να φοράω πούδρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται πιο σταθερό το μακιγιάζ. Έχω κάνει πολύ καλή κάλυψη σήμερα. Ίσως γι' αυτό δεν φαίνεται κανένα σπυράκι. Λοιπόν. Είναι της Golden Rose Silky Touch Compact Powder. Πούδρα δηλαδή, σε compact μορφή. Είναι το νούμερο 6, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι το νούμερο 6, θα μου πείτε τόσο σκουρό. Κι όμως είναι πάρα πολύ ανοιχτό και εγώ δεν είμαι σκούρη γενικότερα. Αλλά ούτε και ανοιχτή. Είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεσαία απόχρωση. Η τιμή της ήταν στα 2,90. Έχει μέσα 12 γραμμάρια που είναι αρκετά. Χίλια συγγνώμη. Αρκετά μεγάλη ποσότητα. Περίχει σφουγγαράκι, θα σας το δείχνω γιατί είναι βρώμικο. Νομίζω ότι είναι τις καλύτερες πούδρες που έχω δοκιμάσει και εγώ για χρόνια έβαζα αποκλειστικά και μόνο την βαριάς κάλυψης πούδρα της 17 με τα 16 ευρώ. Επομένως πιστεύω ότι ξέρω να διαλέγω πούδρες, γι' αυτό σας τις συστήνω ανεπιφύλακτα. Άμα βρίσκεται Golden Rose, είναι καταπληκτική και από μόνη της κάνει την καλή κάλυψη. Αν και εγώ τη βάζω πάνω από BB Cream, ακόμα και τώρα. Φοράω απλά την BB Cream της Nivea. Δεν έχω βάλει make-up ακόμα. Μια-δυο φορές πήγα να βάλω, σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν μου χρειάστηκε. Πηγαίνω πάλι Golden Rose στη μάσκαρα που ξαναπήρα. Την είχα χαρίσει στη μαμά μου. Είχε 3,5 ευρώ. Defined Lashes Maxim Eyes Mascara. Την αγαπάω, πραγματικά. Αυτό είναι το βουρτσάκι της. Κάνει κάτι σαν κλεψίδρα το σχήμα της, δηλαδή στη μέση είναι κάπως πιο βαθουλωμένο. Είναι καταπληκτικό. Όπα, συγγνώμη. Δεν ξέρω, βλέπετε το αποτέλεσμα. Σήμερα φοράω και στις κάτω. Φυσικά και είναι μια στρώση. Είμαι ενθουσιασμένη. Εκεί που θα τη βάλεις, εκεί στέκεται. Τα Golden Rose είναι καταπληκτικά προϊόντα και δεν τους το είχα. Πηγαίνω σε αυτό το μανό που φοράω και τώρα. Είναι ένα έντονο σωμόν. Δεν είναι πορτοκαλί, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι ένα έντονο σωμόν και γράφει πάνω νέον. Είναι της Beauty Line Cosmetics. Είναι το πρώτο μανό που έχω, το ναι, μανό από Beauty Line. Είναι το νούμερο 639. Ενθουσιάστηκα, έχω τα νύχια μου μια εβδομάδα και είναι πάρα πολύ καλό διατηρημένα. Βέβαια φυσικά και φοράω και top coat και base coat, αλλά πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια θα τα φτιάξω ή αύριο, το πολύ μεθαύριο. Αυτά.
Τελείωσα με το haul, απλά θα ήθελα να σας δείξω και αυτό, δεν ξέρω γιατί. Μου το έδωσαν για τη γιορτή της μητέρας στην νηπιαγωγή. Είναι μια καρτουλίτσα που είναι με ένα χεράκι από τα παιδάκια που βάλουν το χέρι μέσα στη τέμπερα. Πάλι κούλησα τον υπολογιστή. Λοιπόν, αυτή είναι η γλυκιά αφιέρωση. Μας το έδωσαν η νηπιαγωγή να το δώσουμε στη μαμά μας για τη γιορτή της μητέρας. Μαζί με αυτήν εδώ την καρτούλα, την ανοιξιάτικη, την πανέμορφη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γενικά συγκινούμε αυτές τις μέρες, γιατί τα παιδιά είναι πραγματικά χαρά Θεού. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που θα κάνω αυτό το επάγγελμα και εύχομαι πραγματικά να βρω δουλειά. Μέχρι τότε θα πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ στο νηπιαγωγείο, που έτυχε να είναι το ίδιο που είχα πάει και πέρυσι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πέρασα υπέροχα. Δεν ξέρω τι να σας πω άλλο, έχουμε φτάσει πάνω από 20 λεπτά και δεν θέλω να σας κουράσω. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, να με σχολιάσετε. Είμαι και λίγο κουρασμένη, αν ξέχασα κάτι, χίλια συγγνώμη, μπορείτε να με ρωτήσετε. Εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά σε όλους!